Είναι πολύ σημαντικό τη φετινή χρονιά, που είναι χρονιά καμπής για τον ελληνικό τουρισμό. Περιμένουμε να κάνουμε ρεκόρ αφήξη όλων των εποχών, ξεπερνώντας τα 17 εκατομμύρια τουρίστες. Να δούμε την Ελλάδα στην πραγματική της διάσταση τουριστικά, μια τουριστική διάσταση δύο ταχυτήτων που έχει να κάνει με τους προορισμούς που υπεραποδίδουν, τους παραδοσιακούς προορισμούς με την εξωστρεφή δραστηριότητα, τα μεγάλα νησιά μας δηλαδή, σε αντιδιαστολή με την υπόλοιπη χώρα που βιώνει πάρα πολύ έντονα την κρίση. Επειδή όμως πιστεύουμε ότι τα πράγματα γυρίζουν και ο τουρισμός πραγματικά θα αποτελέσει την δραστηριότητα εκείνη που θα βοηθήσει τη χώρα να βγει από την κρίση, τα πάντα αυτή τη στιγμή αναδιοργανώνονται και επανασχεδιάζονται, πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο να δούμε και περιοχές οι οποίες έχουν πάρα πολλές δυνατότητες, οι οποίες όμως δεν τις έχουν αξιοποιήσει όλα τα χρόνια. Μία από αυτές είναι και ο Εύρος, η ευρύτερη περιοχή της Τράκης, αλλά και η Οριστιάδα. Πιστεύουμε λοιπόν ότι με το σωστό σχεδιασμό και με τον τρόπο που λειτουργούμε πια, όπου ο ιδιωτικός τομέας έχει πάρει την κατάσταση στα χέρια του και δεν περιμένει από την πολιτεία και την κυβέρνηση να ανοίξει τους δρόμους, ανοίγει ο ίδιος τους δρόμους και ζητάει από την πολιτεία να σταθεί δίπλα σαν αρρωγός και συμπαραστάτης. Πιστεύουμε λοιπόν ότι γνωρίζοντας πράγματα και βλέποντας πράγματα, μπορεί να βοηθήσουμε κι εμείς και να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη, στην τουριστική ανάπτυξη της συγκεκριμένης περιοχής. Παλιά ο Έλληνας δεν μπορούσε να κάνει διακοπές σε ξενοδοχείο, γιατί ήταν οι τιμές απλησίαστες. Τώρα πάλι δεν μπορεί να κάνει, παρότι έχουν πέσει οι τιμές. Όταν θα ανακάψουμε σαν χώρα, θα παραμείνουν οι ίδιες οι τιμές στα ξενοδοχεία, ώστε να μπορεί και ο μέσος Έλληνας να κάνει τις διακοπές που ονειρεύεται. Αυτό σας λέω θα εξαρτηθεί από τον τρόπο που θα επανασχεδιάσουμε πια τον τουρισμό και την συνείδηση, την καινούρια που θα φτιάξουμε. Αυτά που γνωρίζαμε έχουν όλα καταρρεύσει. Όσοι δεν καταλάβουν την καινούρια πραγματικότητα, η ίδια η αγορά θα τους πετάξει έξω. Πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα όλοι θα προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες. Η παρουσία του Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδοχών στην περιοχή και ειδικά στην Οριστιάδα, νομίζω πρώτα απ' όλα είναι κάτι πολύ τιμητικό για την περιοχή μας. Διότι θυμίζω ότι πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού τουρισμού, πρόεδρος κάποιου πανελλήνιου οργάνου, είτε λέγεται Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο, είτε λέγεται Ομοσπονδία Ξενοδόχων, επισκέπτεται την ακριτική περιοχή του Βόρειου Εύρου και ειδικότερα την πόλη της Οριστιάδας. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται μόνο έτσι για επικοινωνιακούς λόγους. Είναι κάτι γιατί ο ίδιος ο πρόεδρος, ο Γιάννης Ωρέτσος, θέλει να γνωρίσει από πρώτο χέρι κάθε γωνιά της Ελλάδας. Στα δύο χρόνια της μέχρι τώρα προεδρίας του έχει σαρώσει όλη την Ελλάδα και θεωρούσε ότι ήταν επιβεβλημένο να βρεθεί και στην περιοχή μας. Από χθες ξεκινήσαμε από τη Δράμα, την Καβάλα, την Ξάνθη, την Κομοτηνή, την Αλεξανδρούπολη και σήμερα καταλήγουμε στην Οριστιάδα. Θέλει να έχει προσωπική εικόνα για το ποιο είναι το προϊόν, το τουριστικό προϊόν της χώρας, αλλά και το επιμέρους κάθε ιδιαίτερης περιοχής, όπως η Οριστιάδα. Νομίζω ότι η παρουσία του εδώ, πέρα από το συμβολικό χαρακτήρα, έχει και ουσιαστικά μηνύματα. Έδωσε απαντήσεις και προτάσεις και στον Δημαρχό Οριστιάδος, αλλά και στους συναδέλφους ξενοδόχους, ούτως ώστε να αρχίσουμε να βρίσκουμε και σαν περιοχή το βηματισμό μας και να πάρουμε σιγά σιγά το μερίδιο του τουρισμού που μας αναλογεί. Μπορούμε να το σηκώσουμε αυτό το μερίδιο, μπορούμε να το προσελκύσουμε. Κοιτάξτε, από εμάς εξαρτάται. Κανένας δεν πρόκειται να μας το χαρίσει. Κανένας δεν πρόκειται να μας το δωρήσει. Εμείς πρέπει να δούμε τι είναι αυτό που προσφέρουμε, να δούμε το τουριστικό μας προϊόν, ποια είναι η θέση του στο ράφι της αγοράς, να του βάλουμε τη σωστή τιμή και σιγά σιγά να αρχίσουμε να το βελτιώνουμε. Είναι μια διαδικασία που πρώτα απ' όλα αφορά εμάς τους ίδιους. Απλά πρέπει να το κάνουμε με έναν επαγγελματικό τρόπο και να το πιστέψουμε. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει ευκαιριακά. Από την εμπειρία σας, η Οριστιάδα που πρέπει να στοχεύσει και γενικότερα το βόρειο τμήμα του νομού, στον εγχώριο τουρισμό ή στον τουρισμό από το εξωτερικό και ιδίως βαλκανικές χώρες? Ακούστε να δείτε. Ο εγχώριος τουρισμός, λόγω της οικονομικής ύφεσης, καταλαβαίνετε ότι είναι στη χειρότερη του φάση. Θα ήταν λοιπόν ουτοπία να πει κανείς ότι στοχεύω εκεί. Δεν το παραμελώ. Μου δίνει αυτά που μπορεί να μου δώσει στην παρούσα συγκυρία και προσδοκώ να επανακάμψει στα επόμενα χρόνια. Το πότε κανείς δεν το γνωρίζει. Αλλά η γεωγραφική θέση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής μου δίνουν κάποια άλλα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Νομίζω αναφέρθηκε ο πρόεδρος και στα θέματα του αθλητικού τουρισμού και σε θέματα του City Break που μεταλλευόμενη τον αυτοκινητόδρομο που συνδέει την Κωνσταντινούπολη με την Αδριανούπολη κατ' επέκταση την Οριστιάδα. Και άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να αναζητηθούν με έναν επαγγελματικό τρόπο και γι' αυτό πρότεινε τη συνεργασία της περιφέρειας πλέον Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης αλλά και της περιοχής εδώ που βρισκόμαστε
με τη Marketing Greece, ένα φορέα άκρως επαγγελματικό, ο οποίος δεν άρεται και φέρεται από τις επιλογές των εκάστοτε κυβερνώντων ή πολιτικών αρχόντων τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι ένας φορέας που έχει συγκροτήσει ο ΣΕΤΕ, δηλαδή οι επαγγελματίες του τουρισμού. Άρα λοιπόν οι αποφάσεις και οι προτάσεις είναι αποκλειστικά και μόνο με επαγγελματικά κριτήρια. Σε τέτοιες επιλογές νομίζω ότι πρέπει να βασιστούμε και έτσι πρέπει να πορευτούμε και σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο.